Έτοιμοι για κινητοποίησης είναι οι γονείς των μαθητών του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου. Όπως δηλώνουν και οι ίδιοι στην Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, αποφάσισαν πως ο κόμπος έφτασε στο χτένι και θα πρέπει άμεσα ο Δήμος Ναυπακτίας να προχωρήσει στην αγορά του οικοπαίδου που έχει αποφασιστεί ότι θα κατασκευαστεί το σχολικό συγκρότημα. Όπως λένε οι γονείς, τα χρήματα υπάρχουν δεσμευμένα από την πρώην Ομαρχία των Λακαρνανίας και περιμένουν στα ταμεία. Ωστόσο, για ακόμη μια φορά οι γονείς διαμαρτύρονται για την κοροϊδία προς το πρόσωπό τους από το Δήμο, αφού υπήρχε η δέσμευση ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα λυνόταν το πρόβλημα και θα αγοραζόταν το οικόπεδο. Οι μήνες πέρασαν και κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει, σημειώνουν οι ίδιοι. Δεχτήκαν ως γονείς και δεχτήκαμε όλοι εδώ πέρα ένα προσωρινό μέτρο τα λιώμενα. Φαντάζομαι σε μια κοινωνία σαν την Ναύπακτο δεν μπορεί να ανεχτεί να έχει ένα μισό σχολείο σε λιώμενες αίθουσες για μακρύ χρονικό διάστημα. Είχαμε αρκετές προτάσεις, αρκετές υποσχέσεις για το θέμα του σχολείου. Θα πρέπει να βρεθεί ένα οικόπεδο για να μπορεί να ενταχθεί ίσως σε κάποιο πρόγραμμα και να μπορέσει να χτιστεί επιτέλους ένα σχολείο για την όλη πλευρά της. Και μιλάμε για την ανατολική πλευρά της πόλης. Δεν μιλάμε τώρα για ένα κομμάτι συγκεκριμένο μικρό. Το 3ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπάκτου στεγάζεται σε δύο κτίρια. Οι τρεις πρώτες τάξεις, μετά από κινητοποίηση των γονέων, μεταστεγάστηκαν μετά από 12 χρόνια από μια πιλωτή πολυκατοικίας, η οποία κρίθηκε κατάλληλη σε λιώμενες αίθουσες στην παραλία του Γρυμπόβου. Οι άλλες τρεις τάξεις στεγάζονται σε ένα πετρόκτιστο κτίριο που κατασκευάστηκε το 1890. Τα δύο αυτά κτίρια, λιώμενα και πέτρινο, απέχουν μεταξύ τους περίπου 1,5 χιλιόμετρο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους μαθητές και τους δασκάλους. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων προσπαθεί να πείσει Δήμο Ναυπακτίας, Περιφέρεια αλλά και Υπουργείο Παιδείας να συντονιστούν και να προχωρήσουν στην αγορά οικοπαίδου και την ανέγερση σύγχρονου κτηρίου, κάτι που μέχρι σήμερα δεν έχει καταστεί δυνατό. Εμείς θέλουμε να λάβουν τις ευθύνες τους, αυτοί που τις έχουν, και να προχωρήσουν στην υλοποίηση αυτής της απόφασης που εκκρεμεί εδώ και χρόνια. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να διεκδικήσουμε το σχολείο που μας ανήκει, που ανήκει σε αυτά τα παιδιά. Το γιατί και το πώς θα πρέπει να το απαντήσουν άλλοι, όχι εμείς. Είχαν δεσμευτεί από την Ομαρχία κάποια χρήματα, τα οποία μας έπαιξε τον παπά και η Ομαρχία. Δεν πάρθηκαν, μεταφέρθηκαν αυτά και έχουν δεσμευτεί κάποια χρήματα για τέτοια. Μας έλεγαν για διάφορα οικόπεδα τα οποία κόστιζαν πάρα πολύ. Μπήκαμε και εμείς σε μια διαδικασία εδώ, σαν τον παπά. Εδώ παπάς, εκεί παπάς, που είναι ο παπάς, ακατάλληλα, ακριβά, τέτοιο. Τέλος πάντων, δεν θέλουμε και για άλλη μια φορά να ξεχαστεί το 3ο Δημοτικό. Είναι σαν να τρέχαμε και να βγαίναμε τελευταίοι όλα αυτά τα χρόνια. Οι γονείς φαίνονται διατεθειμένοι για περαιτέρω κινητοποιήσεις και για πιέσεις που θα ασκήσουν στη Δημοτική Αρχή προκειμένου να αγοραστεί το οικόπεδο, καθώς το 2014 αναμένεται να ξεκινήσει η ένταξη έργων στο νέο ΕΣΠΑ. Ο Δήμος πρέπει να είναι έτοιμος από τώρα, λένε οι γονείς. Έχουμε χάσει τώρα δύο ΕΣΠΑ, δύο περιόδους κτλ. Και με την Ομαρχία και με την Δημοτική Αρχή αυτήν. Ενώ το Μεσολόγγι έχει βάλει τρία σχολεία στο ΕΣΠΑ, εμείς τίποτα. Κάτω από τις συνθήκες αυτές που ξέρουμε, το 2014 θα ξανανοίξει το ΕΣΠΑ. Αν δεν είμαστε έτοιμοι εμείς τότε, τότε τι κάνουμε. Δηλαδή το τρίτο συνέχεια ξεχνιέται, 18 χρόνια το ίδιο πρόβλημα. Εμείς ναι, είμαστε αποφασισμένοι και θα προχωρήσουμε. Ακόμα αν δεν έχουμε κάποια λύση άμεσα, προβούμε και σε άλλες ενέργειες που... τουλάχιστον να μας καλύψει. Δεν ξέρω, μπορούμε να προβούμε σε κάποιο εξώδικο, σε κάποιες λύσεις τέτοιες. Από την πλευρά της διεύθυνσης του σχολείου, τονίστηκε ότι ο Δήμαρχος δεσμεύτηκε δημοσίως για την επίλυση του χρόνιου αιτήματος των γονέων. Ήρθε λοιπόν η ώρα να υλοποιήσει τη δεσμευσή του, λέει ο Διευθυντής του σχολείου, καθώς η κατάσταση με τις λιώμενες αίθουσες δεν μπορεί να συνεχιστεί, αφού ήδη παρουσιάζονται προβλήματα σε αυτές και ειδικά στις τουαλέτες. Είχαμε συζητήσει με τον κύριο Δήμαρχο παρουσία και άλλων ανθρώπων και υπήρξε ρητή δέσμευση ότι σύντομα θα τελειώσει η υπόθεση αγοράς του οικοπαίδου. Κάνω και την εξής πρόταση. Επειδή υπάρχει οικονομική δυσχέρεια, να γίνει μια συμφωνία με τον ιδιοκτήτη, αν βέβαια το πουλάει ακόμα, ώστε τα χρήματα να δοθούν σε βάθος τριετίας, τετραετίας, με αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου. Πρέπει επιτέλους αυτό το πρόβλημα να λυθεί. Θα δείτε και στα λιώμενα κάτω άρχισε να παρουσιάζονται προβλήματα. Και αναφέρω τώρα το εξής, το οποίο και εγγράφω στα δηλώσω στη Δημοτική Αρχή, ότι η τριετία εγγύησης πέρασε και άρχισαν τα προβλήματα, ιδιαίτερα στις τουαλέτες. Τα μικρά παιδάκια δεν προσέχουν και πέφτουν, ουρούν κάτω στο δάπεδο, έχουν ανοίξει οι αρμοί και όταν θα έρθουν οι πρώτες ζέστες φοβάμαι ότι η πατήτητα θα θερήσει τα μικρά παιδιά. Αυτό είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να ληφθούν όλα αυτά υπόψη.